Γεια σας. Πριν μισό αιώνα η Μπερέτα αποφάσισε να μπει στο χώρο των αυτογεμών. Έτσι σχεδίασε τα πρώτα μοντέλα της στο α300, α301, α302 και α303. Ακόμα και σήμερα οι κυνηγοί συζητάν για αυτά τα όπλα. Είναι θρυλικά πλέον. Και όχι μόνο συζητούν για αυτά, τα αναζητούν κιόλα. Σαν μεταχειρισμένα έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, κυρίως στο μοντέλο α302. Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από την Μπερέτα και θέλησε να βγάλει ένα όπλο το οποίο να θυμίζει σχεδιαστικά κάτι από τα παλιά, αλλά να συνοδεύεται με σύγχρονη τεχνολογία. Να δούμε λοιπόν το νέο μοντέλο της Beretta, το α300 Outlander. Παραδίδεται σε πολύ όμορφη βαλίτσα, σκληρή για τη μεταφορά του. Σας θυμίζει κάτι αυτό στους παλιότερους κυνηγού, οπωσδήποτε στους παλαιότερους κυνηγού. Είναι η βάση από τη 301-302. Σχεδιαστικά είναι πάρα πολύ κοντά αλλά δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και μηχανολογικά τα ίδια στοιχεία γιατί έχουν, έχει περάσει μισό αιώνα, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί, η Μπερέτα έχει εξελίξει πάρα πολύ του μηχανισμού αερίων. Τι έκανε λοιπόν, πάντρεψε τον παλιό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία. Α δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η σύγχρονη τεχνολογία. Ξεκινώντα από το Πιστόνι. Αν θα θυμάστε, το παλιό Πιστόνι είχε πολύ μεγάλο όγκο. Εδώ η Μπερέτα έχει δανειστεί το Πιστόνι από την Α400, το τελευταίο τη μοντέλο, το οποίο έχει. Πολύ μικρέ διαστάσει. Έχει διαφορετική σχεδίαση, πολύ διαφορετική σχεδίαση από τα παλιά πιστόνια. Εδώ έχει καταφέρει λοιπόν το εξή με το πιστόνι αυτό η Μπερέτα. Να μικρύνει τον όγκο και από την άλλη, όταν περνάνε τα αέρια μέσα από την κάνει για να σπρώξουν το πιστόνι πίσω και αυτό όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα για να γίνει λειτουργία του όπλου. Παράλληλα, επειδή έχει πολύ καλή εφαρμογή το πιστόνι μέσα στο μαστό τη κάνει, δουλεύει σαν έμβολο δηλαδή. Όταν πηγαίνει προ τα πίσω, κάνει αναρρόφηση μέσα από την κάνη και παίρνει όλα τα κατάλοιπα από την καύση τη πυρίτιδα. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πρακτικά, χρειάζεται λιγότερη συντήρηση στο λιγότερο καθαρισμό. Καθαρίζει κάνει μέσω του πιστονιού. Το άλλο είναι ότι έχει μικρύνει πολύ τι διαστάσει με αποτέλεσμα να δώσει τη δυνατότητα στου σχεδιαστέ να σχεδιάσουν πολύ πιο λεπτή αλλά και εργονομικά καλύτερη πάπια. Το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι μείωσε το βάρο με το πιστόνι αυτό. Δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση για να ρίξουμε απλά και Magnum φυσίγγια. Ακόμα και στο σκοπευτήριο με 24 γραμμάρια θα έχετε κανένα πρόβλημα. Είναι αυτορυθμισόμενο, δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση για να ρίξει όλα τα φυσίγγια. Σε ό,τι έχει να κάνει με το μηχανισμό σκανδάλι, έχει δανειστεί το μηχανισμό σκανδάλι από την 391. Ένα πολύ επιτυχημένο μηχανισμό. Άλλωστε δεν τον έχει αλλάξει και στα νέα τη μοντέλα. Δεν χρειάζεται να το αλλάξει γιατί ούτω ή άλλω λειτουργεί άψοπα, είναι πολύ επιτυχημένο. Εδώ βλέπουμε ότι έχει περάσει η ασφάλεια στο μπροστά μέρο του υποφυλακτήρα τη σκανδάλη δεν είναι στο πίσω, είναι στο μπροστά μέρο του υποφυλακτήρα τη σκανδάλη. Η σκανδάλη έχει βελτιώσει την αίσθηση τη σκανδάλη. Και να δούμε να συναρμολογήσουμε και λίγο το όπλο. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που έχει πάρει, έχει, δανει, έχει δανειστεί από τα σύγχρονα όπλα τη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του όπλου, τη μηχανική λειτουργία του όπλου. Ξεβιδώνω με την πάπια, η οποία και αυτή Ξεβιδώνουμε τη βίδα από την πάπια, η οποία και αυτή είναι πλαστικοποιημένη, πολύ ελαφριά, σχεδιασμένη για να μπορούμε να τη βιδώνουμε εύκολα και να την ξεβιδώνουμε ακόμα και αν έχει σφίξει. Βγάζουμε την πάπια, η οποία είναι από συνθετικό υλικό και το κοντάκι, θα πούμε μετά γι' αυτά και αφαιρούμε το κλείστρο. Τραβάμε την οπλιστήρα του κλίστρου και αφαιρούμε το σιδηρόδρομο μαζί με το κλίστρο μέσα από τη βάση. Εδώ βλέπουμε σιδηρόδρομο με μονό μπράτσο για να είναι πιο ελαφρύ. Το κλίστρο αποτελείται από δύο τεμάχια και έχει την κλασική λειτουργία με το κλειδί στην πάνω μεριά, καβαλάδης λέγεται, που κλειδώνει σε ανάλογη εσοχή της κάνες. Έχει ένα δόντι κάνει εδώ στην ουρά που σηκώνεται το κλίστρο και κλειδώνει μέσα σε αυτό όταν είναι σε θέση να πυροβολήσει το όπλο. Η συναρμολόγηση του όπλου είναι εξίσου απλή. Βάζουμε το ένα κομμάτι μέσα στο άλλο. Βάζουμε το σιδηρόδρομο στη θέση του να κουμπώσει. Και όλο μαζί, όπως είναι ο μηχανισμός, τον βάζουμε στο όπλο. Η λεπτομέρεια στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι η ουρά να καθίσει στην ανάλογη ζωή, έτσι ώστε να μπορεί να οπισθοχωρήσει ο σιδηρόδρομος. Μόλις το κάνουμε αυτό, βάζουμε την οπλιστήρα στη θέση της και το όπλο είναι έτοιμο να δεχτεί την κάνει. Εδώ βλέπουμε ότι αν τραβήξουμε το πλήστρο πίσω, κουμπώνουμε την κάνει, βάζουμε την πάπια και βιδώνουμε την βίδα. Το όπλο είναι συναρμολογημένο έτοιμο. Συγκριτικά με τα παλιά μοντέλα, αυτό που έχει καταφέρει η Μπερέτα είναι να δώσει καλύτερα εργονομικά χαρακτηριστικά και στη λαβή της Πάπιας, αλλά και στη λαβή στο κοντάκι. Εδώ βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι κατασκευασμένο με συνθετικά υλικά. Τα συνθετικά υλικά κατασκευάζονται στην Ισπανία και όχι στην Τουρκία. Τονίζω το και όχι στην Τουρκία γιατί... Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι προδιαγραφέ ό,τι αφορά του ρήπου αλλά και την ποιότητα είναι πολύ ε, πιο βελτιωμένε συγκριτικά με την Τουρκία. Και αυτό θα το καταλάβει κανεί σε βάθο χρόνου ότι τα συνθετικά μέρη του συγκεκριμένου μοντέλου είναι πολύ πιο ποιοτικά συγκρινόμενα με άλλα όπλα που προέρχονται από την Τουρκία. Στο πίσω μέρο εδώ θα δούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε ένα κομμάτι από το πέλμα. Ε, το όπλο συνοδεύουν δύο τέτοια εξαρτήματα το οποίο είναι το ένα 12,5 χιλιοστά και το άλλο 25 χιλιοστά, άρα μπορούμε να αυξομοιώσουμε το μήκος του κοντακιού και να το εφαρμόσουμε πάνω μας. Παράλληλα υπάρχουν και οι φλάτζες αλλαγής κλίσεων που τοποθετούνται ενδιάμεσα στο κοντάκι για να ρυθμίσουμε το πάνω κάτω του κοντακιού. Στην πρίκα του όπλου θα δούμε και το τσοκόκλειδο, αλλά και το μειωτήρα, ο οποίο μπαίνει πάρα πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται όπω τα παλιά μοντέλα να αποσυναρμολογήσουμε το όπλο. Ξεβιδώνοντας τη βίδα, μπορούμε να προσθέσουμε το μειωτήρα, ο οποίο είναι πάρα πολύ ελαφρύ αλουμινένιο. Αυτό που έχει καταφέρει χρησιμοποιώντα τη σύγχρονη τεχνολογία Εμπερέτα είναι να δώσει την κλασική γραμμή του όπλου, αλλά παράλληλα να έχουμε ε, πολύ σύγχρονα μηχανολογικά ε, μέρη οι μηχανισμοί δηλαδή λειτουργία να είναι πολύ βελτιωμένοι, αλλά και εργονομικά τα όπλα να είναι πολύ καλύτερο, πολύ πιο λεπτή πάπια. Αλλαγή εδώ ενδιάμεσα στι ε, στις φλάντζες, αλλαγή προσαρμογή. Να δούμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τη κάνη. Αποσυναρμολογούμε το όπλο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Βγάζουμε την πάπια, αφαιρούμε την κάνη. Το όπλο είναι έτοιμο για να το φυλάξουμε και όπως βλέπετε θα είναι και πολύ εύκολο να το καθαρίσουμε στη συντήρησή του, έτσι στον καθαρισμό του. Η κάνη λοιπόν είναι δοκιμασμένη στα 1370 μπαρ, υπάρχει δυνατότητα να ρίξει και ατσάλινα σκάγια, η θαλάμι είναι Magnum, έχει μήκος 76 χιλιοστά, 3 δηλαδή, εσωτερικά είναι χρωμιωμένη, και τα τσόκ βιδώνουν στο εμπρό μέρο. Υπάρχει και κλειδί για τα τσόκ. Βιδώνουν στο εμπρό μέρο. Έχουν μήκος 5 εκατοστά. Και ανάλογα το κυνήγι που κάνουμε, ρυθμίζουμε τη δέσμη των σκαγιών με τα τσόκ θα χρησιμοποιήσουμε. Το Α300 Outlander Συνδυάζει άψογα τη σύγχρονη τεχνολογία με, με τον παλιό σχεδιασμό. Μπορείτε ε, καταβάλλοντας ένα πολύ μικρό ποσό, γιατί ε, το όπλο αυτό βρίσκεται σε προσφορά ε, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα τιμή. Και αυτό το κράτησα τελευταίο. Ε, βρίσκεται σε προσφορά, είναι στα 869 ευρώ. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να τρέχετε να βρείτε τις παλιές α302 που σε καλή κατάσταση κάνουν γύρω στα 500 ευρώ, σαν μεταχειρισμένες. Μπορείτε να πάρετε κάτι που σχεδιαστικά είναι ίδιο με την α302, αλλά έχει να σας προσφέρει πολύ πιο σύγχρονη τεχνολογία και πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία συγκριτικά με τα παλιά μοντέλα. Το βάρος του όπλου, για να πούμε κάποια τεχνικά στοιχεία, είναι στα 3.200 γραμμάρια, εξαρτάται βέβαια από το μήκος της κάνης. Διαθέσιμα μήκη κανόν είναι σε 61, 66 και 71 εκατοστά. Η ρίγα σκόπευσης έχει πάχος 6 χιλιοστά. Το όπλο βγαίνει και με ξύλινα μέρη κοντάκι πάπια, αλλά και με συνθετικά σε παραλλαγή Max 5. Το συγκεκριμένο όπλο ε, οι παλαιότεροι βέβαια ξέρουν την αξία του. Οι νεότεροι μαθαίνουν ακούγοντα ε, του παλαιότερου να μιλάνε για τα όπλα αυτά, το 301, 302, 303. Τώρα λοιπόν έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα τέτοιο όπλο με πολύ σύγχρονη τεχνολογία. Θα σα το συστήναμε ανεπιφύλακτα.